Όπλος Νίκος, δικηγόρος παράστασης στο στήρι της κατηγορίας. Συνεχίστηκε η δίκη. Η δίκη συνεχίστηκε κανονικότατα. Έχουμε φτάσει πλέον στο τέλος της εξέδρασης των μαρτύρων κατηγορίας. Έχουν προταθεί για κάποιοι μάρτυρες υπερασπίσεως. Το δικαστήριο έκρινε και σωστά έκρινε ότι πρέπει να εξεταστούν και οι πραγματογνώμονες, ο κρατικός πραγματογνώμονας, ο οποίος συνέταξε την έκθεση σχετικά με το αυτοκίνητο και με τις συνθήκες που το αυτοκίνητο αυτό κινούταν. Από εκεί και πέρα πλέον, θεωρώ ότι το δικαστήριο εξαντλεί τη διαδικασία, δηλαδή ρωτάει εντελεχώς όλοι τι πρέπει να ερωτηθεί. Έχει οριοθετήσει τη διαδικασία, γιατί ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ δύσκολη οριοθέτηση της διαδικασίας. Δεν ξεφεύγει καμία πλευρά. Και θεωρώ από εδώ και πέρα ότι πλέον έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο και περιμένουμε την πραγματική δικαίωση της οικογένειας. Αυτό πάντως που έχω να δηλώσω είναι ότι από την πλευρά του κατηγορουμένου και κάποιων μαρτύρων δεν υπάρχει κανένα ίχνος, όχι μετάνοιας ή μεταμέλειας. Υπάρχει, να σου το πω ευθέως, αδιαφορία.